Καλεσμένοι, καλησπέρα σας. 19 Μαΐου 1919. Ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα για να οργανώσει την εξόδωση των Ελλήνων του Πόντου και αργότερα τον ξερισμό τους από τις πατρογονικές τους εστίες. Εμείς οι Έλληνες ποντιακής καταγωγής τιμούμε τη μνήμη των προγόνων μας με την υπόσχεση πως δεν θα ξεχάσουμε. Η 19η Μαΐου είναι η μέρα μνήμης, η μέρα απόδοσης τιμής, αλλά και αγωνιστικής κινητοποίησης για τη δικαίωση χιλιάδων μαρτύρων του Πόντου. Παρακαλώ το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών, κύριο Χρυσόστομο, να έρθει στο βήμα. Και πάλι οι μνήμες μας σύναξαν στον φιλόξενο αυτό χώρο για να αποτίσουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους ήρωες και μάρτυρες του γένους μας και της πίστεώς μας, στους αδελφούς μας του Πόντου. Ξεφυλίζοντας την ιστορία, σταματάμε εκεί και σκύβομαι και προσκυνάμε στα Άγια Χώματα. Τους βλέπουμε να τραγουδάνε, να κλαίνε, να χορεύουν, να υμνούν το Θεό, να κρατάνε την Παναγιά στα χέρια τους. Εδημότατοι άρχοντες, κύριε Πρόεδρε του ΤΕΗ, Πάτερ Χρύσανθε που θα είστε και ο ομιλητής της απόψινής βραδιάς, αδελφοί μου αγαπητοί, ο Πόντος είναι μια ιστορία, είναι η ψυχή μας, είναι μνήμη ιερή και αγία. Πριν από λίγο ο κύριος Πρόεδρος ψέλησε κάτι μέσα από την ψυχή του όταν του είπα ωραίος ο τίτλος της απόψινής εκδηλώσεως «Μνήμη μου σε λένε Πόντο» και είπε «Αχ αυτή η μνήμη πόσο θα διαρκέσει, όσο και ο κόσμος, οι Πόντιοι θα τραγουδάνε όπου και αν βρίσκονται». Εκείνοι που έχουν μείνει εκεί με τα κόκαλά τους, εκείνοι που βρίσκονται όπου γης, εκείνοι που είναι στην Πάτρα, στον Απιδεώνα και όπου αλλού. Η Ρωμιοσύνη να χαθεί όταν ο κόσμος λείψει και η Ρωμανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρνει κι άλλο. Και ο Πόντος θέ να ξεχαστεί όταν ο ήλιος σβήσει. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Αδελφοί μου, κρατήστε του τόπου μας τις ρίζες και την ιστορία. Μη χάσετε του Πόντου μας τη βελουδένια χάρη. Ο Θεός μαζί σας. Χαιρετισμός από τον εκπρόσωπο του Νομάρχη Αχαΐας, Αντινομάρχη κύριο Γεράσιμο Φεσιάν. Ευχαριστώ πολύ. Μητροπολίτη των Πατρών, κύριε Χρυσόστομε, κύριε Πρόεδρε του ΤΕΗ, κύριε Καπλάνη, κύριε Τέος Δήμαρχε των Πατρών, Ανδρέα Καράβολα, κύριε Παπαδόπουλε, Πρόεδρε του Σωματείου Φάρος Ποντίων των Πατρών, κύριε Πρίτανη, κύριε Κουμπιά, κύριοι βουλευτές, κύριε Δημοτικοί και Νομαρχιακοί Σύμβολοι, αγαπητοί αδελφοί Πόντιοι των Πατρών, με αίσθημα συγκίνησης και ευθύνης, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας συμμετέχει και φέτος στις εκδηλώσεις του Σωματείου Φάρος Ποντίων της Πάτρας προς τιμήν της 19ης Μαΐου, ημέρα καθιερωμένη από την Βουλή των Ελλήνων ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Τα αισθήματα αυτά απορρέουν από τη σημασία του ιστορικού γεγονότος, αλλά και από τους ιστορικούς δεσμούς οι οποίοι συνδέουν την περιοχή μας με τον ποντιακό και ευρύτερα τον μικρασιατικό ελληνισμό. Πράγματι, ολόκληρη η περίοδος που περιλαμβάνει τα τραγικά γεγονότα στον Πόντο μέχρι και την μικρασιατική καταστροφή σηματοδοτεί τον τερματισμό της ιστορικής παρουσίας του ελληνισμού στη Μικρά Ασία. Ένας μακραίωνος πολιτισμός απόλεσε την ιστορική του έδρα, ύστερα από τη σύγκριση με τη θηριωδία του τουρκικού εθνικισμού. Θυμόμαστε εκείνους που κατέβαλαν ως στήριγμα της διαφορετικότητάς τους σε ό,τι αφορά τη θρησκεία, τον πολιτισμό, τη γλώσσα, την ίδια τη ζωή τους, με τον πιο αδίστατο και απάνθρωπο τρόπο. Συμμετέχουμε λοιπόν στις εκδηλώσεις με την καρδιά μας, την ιστορία και με το νου μας στο μέλλον, με συγκίνηση για όσους χάθηκαν και με αποφασιστικότητα για όσα πρέπει να διασφαλίσουμε.
Εύχομαι στα μέλη της μεγάλης ποντιακής οικογένειας, των οποίων η προσφορά και η συμβολή στην κοινωνία και η οικονομική πρόοδο του τόπου μας είναι τεράστια, να θυμούνται μαζί τους με όλους τους αρχαιούς, τους αδικοχαμένους νεκρούς τους. Η νομαρχία μας θα είναι πάντοτε κοντά σας και στηρίζει τις προσπάθειές σας. Είναι ο χαιρετισμός του νομάρχη Αχαΐας κ. Δημήτρη Κατσικόπουλου. Και εγώ ως Αρμένιος θα ήθελα απλά να προσθέσω σε αυτή την σημερινή γιορτή, η οποία είναι συγκινητική, όπως και πριν είπα, αδελφοί Πόντι των Πατρών, θεωρούμε ότι αυτή η αβάσταχτη θηριωδία του τουρκικού εθνικισμού, αν μη τι άλλο, δεν μπορεί να ξεριζωθεί έτσι απλά σαν ένα κακό κείμενο από ένα βιβλίο. Είναι χαραγμένη βαθιά μέσα μας, αφού και εσείς, όπως και εμείς, θρηνούμε πάνω από 1,5 εκατομμύριο θύματα. Και αυτά τα θύματα δεν μπορούν να τα σβήσουμε από την καρδιά μας. Ευχαριστώ. Χαιρετισμός από την εκπρόσωπο του Δημάρχου Πατρέων, Αντιδήμαρχο κυρία Παντελή. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη κύριε Χριστόστομε, σεβαστοί πατέρες, κύριοι βουλευτές, κύριοι πρόεδροι των ανώτατων ιδρυμάτων της πόλης μας, Πανεπιστημίου και ΑΤΕΗ, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί και Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, κύριε Αντινομάρχα, αγαπητοί, κύριε Πρόεδρε του Φάρου Ποντίου, αγαπητοί φίλες και αγαπητοί φίλοι, η πραγματοποίηση σήμερα εδώ στο χώρο ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος μιας εκδήλωσης μνήμης για τη σφαγή του ποντιακού ελληνισμού καθιστά ακόμα πιο αναγκαία και επιτακτική την συστράτευση όλων μας για την ανάδειξη του ζητήματος της γενοκτονίας των ποντίων. Παράλληλα, επιτάσσει το συντονισμό της δράσης μας προκειμένου να μπει τέλος στην ανοχή του υπόλοιπου δυτικού κόσμου που επιτρέπει την εξαφάνιση έως και σήμερα των εγκλημάτων του τουρκικού καθεστώτος που οδηγεί έως και την διαγραφή του ποντιακού πολιτισμού. Η ελληνική πολιτεία οφείλει να σταθεί με συνέπεια και προγραμματισμό απέναντι στο αίτημα προώθησης της διεθνούς αναγνώρισης και καταδίκης του τουρκικού παράγοντα. Φίλες και φίλοι, η αναγνώριση της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης για τον αφανισμό 350.000 ποντίων προβάλλει σήμερα επιτακτικότερη από κάθε άλλη φορά. Η ευθύνη υπεράσπισης ιστορικής μας μνήμης βαραίνει όλους μας, γιατί η ιστορία ενός έθνους δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να παραγράφεται στο όνομα καμιάς εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας. Η αναγνώριση της σφαγής του ποντιακού ελληνισμού συνιστά χρέος και ιστορική αυτογνωσία. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έθνος χωρίς μνήμη είναι ένα έθνος χωρίς μέλλον. Έθνος χωρίς προοπτική. Το ιστορικό παρελθόν αποτελεί επικύρωση της αυτοπεποίθησης και της δυναμικής μιας χώρας. Παράλληλα, οφείλουμε να κάνουμε σαφές πως όσο δραματική και αν είναι η ανάμνηση της σφαγής του ποντιακού ελληνισμού και όχι μόνο, δεν μπορεί να έχει σχέση με την εκδίκηση και το μίσος. Δεν μπορεί να αποτελεί εφαλτήριο λογικών αλυτρωτισμού και δημιουργίας σοβινιστικών λογικών. Αντιθέτως, πρέπει να αποτελεί αιτία θωράκισης ενός λαού και παράγοντα συμβολής για την οικοδόμηση της συμφιλίωσης και την ειρηνική συνύπαρξη που θα αποσκοπεί στη σταθερότητα και την ευημερία. Αγαπητοί διοργανωτές, αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, κλείνοντας, επιτρέψτε μου να απευθύνω ένα θερμό ευχαριστώ στους συμπολίτες ποντιακής καταγωγής, οι οποίοι παρόλα τα δεινά του ξεριζωμού, όχι μόνο στάθηκαν όρθιοι, αλλά και συνέβαλαν αφενός στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής και αφετέρου στη διατήρηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς του απανταχού ελληνισμού. Πριν φύγω από αυτό το βήμα, θα μου επιτρέψετε μια προσωπική μου εμπειρία, επειδή μόλις προχθές γύρισα από την Κωνσταντινούπολη. Ως μαθήτρια κι εγώ και ως Ελληνίδα διάβαζα από το βιβλία την ιστορία του Βυζαντίου και, των Ποντίων και όλων των... και της Μικρασίας. Και μέσα μου πάντα έλεγα τι είναι αυτό, τι αφήσαμε πίσω και τι. Θεωρώ όμως ότι αν δεν πάμε να δούμε τι πραγματικά έμεινε πίσω, τι χάσαμε, αν δεν το δούμε με τα ίδια μας τα μάτια, την Αγία Σοφιά μας,
τις εκκλησίες μας που τις κρατάνε, τις έχουν περικυκλωμένες με τους μιναρέδες, τους 2.000 Έλληνες που κρατούν θερμοπύλες μέσα σε 17 εκατομμύρια Τούρκων μουσουλμάνων, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πραγματικά το συναίσθημα αυτό που εσείς ως απόγονοι των ποντίων θεωρώ κάθε βράδυ θα το φέρετε στο μυαλό σας. Πρέπει λοιπόν να περάσουμε και όλοι εμείς που εκπροσωπούμε και κάποιους φορείς και είμαστε μέσα σε κάποιους φορείς, να περάσουμε το μήνυμα ότι όλοι πρέπει να πάμε εκεί, να προσκυνήσουμε την Ελλάδα μας, τη θρησκεία μας, τον πολιτισμό μας, αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους να αμυνθούν για τα ιερά και τα οσιά μας. Επιτρέψτε μου αυτήν την πολύ ανθρώπινη εμπειρία, την οποία κουβαλάω νύχτα και μέρα αυτές τις μέρες και πιστεύω μέχρι να πεθάνω θα την κουβαλάω μέσα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Χαιρετισμός από τον πρόεδρο του ΑΤΕΗ Πάτρας, δόκτωρα Σοκράτη Καπλάνη. Σεβασμιότατε. Αξιότιμη εκπρόσωποι της πολιτικής και πνευματικής ζωής του τόπου αυτού και αρχίζοντας από τα αριστερά, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Φάρων Ποντίων, κύριε Πρίτανη, κύριε Τσούκαλη, κύριε Πελετίδη, Πανασολογίδα Χιμαντρίδα και ομιλητά αυτής της απόψινης συνάντησής μας, κύριε Σπυλιόπουλε, κύριε Παντελή, κύριε πρώην Δήμαρχε, πρώην Πρόεδρε του Φάρου Ποντίων, κύριε Ριγάτο. Μπορεί να έχω ξεχάσει μερικούς από εσάς, να με συγχωρείτε. Κύριε Αντινομάρχα, κυρίες και κύριοι, συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα για να τιμήσουμε τους 350 περίπου χιλιάδες Έλληνες ποντιακής καταγωγής, της ποντιακής γης, που έπεσαν θύματα μιας απάνθρωπης, βάρβαρης εθνοκάθαρσης. Βάρβαρης κατά του ελληνικού ποντιακού ελληνισμού. Πόντιοι αδελφοί, οι ακρίτες διγενείδες της ελληνικής γης, οι ακρίτες της λύρας του Ορφέα, του Ιάσωνα, ακρίτες της ελληνικής φιλοσοφίας της ζωής. Δέστε τις φορεσιές τους και τους χορούς τους που ολοζόντα να μιλούν για τον ακριτικό ρόλο τους. Δέστε αυτά και δέστε τα σήμερα το βράδυ και φυλάξτε τα και προστατεύστε τα. Γιατί αλίμονο πολλοί άλλοι εποφθαλμιούν και τους χορούς και τις φορεσιές τους, αλλά και την ιστορία τους. Και τα είδατε αυτά όταν στο γειτονικό κράτος άλλοι άρχοντες κατά τις επισκέψεις τους τους παρουσίαζαν τους ποντιακούς χορούς και τις φορεσιές ως μη ελληνικούς. Πόντιοι αδελφοί, είναι οι σφαγιαστέντες, οι καταδιωχθέντες και εξεριζωθέντες από τις αιστείες τους, οι διασκορπιστέντες σε αφιλόξενα μέρη, οι αρπαγέντες. Χάθηκαν στα τάγματα εργασίας στα βάθη της Ανατολής, εκεί όπου άλλοι αδελφοί μας, Κύπροι, πριν από λίγα χρόνια χάθηκαν, τους κατάπιε η βαθιά Ανατολή, η νέα τάξη πραγμάτων. Μα όχι, θα έλεγε κανείς. Φέτος είναι το έτος του Ρίτσου. Εκεί που πάει αυτό το γένος να σβήσει, πετιέται ξανά, αντριεύει, φερβιεύει και όχι μόνο με μνήμη. Αυτό που ο Μητροπολίτης μας είπε προηγουμένως, ότι του είπα, πόσο η μνήμη θα αντέξει. Αντριεύει και θεριεύει. Και το γένος αυτό εκφράζει την ποντιακή του καταγωγή, την θρησκεία και τον πολιτισμό του, τόσο στις νέες του πατρίδες,
όσο και στην πρωτοπρογονική του γη, με τη μορφή των κρυπτοχριστιανών, όπως ο ομιλητής της βραδιάς θα μας αναλύσει. Πόντια αδελφοί, που χωρίς αυτούς η Μητροπολιτική Ελλάδα θα ήταν φτωχότερη, χωρίς την ζωντάνια, την φιλεργατικότητα και την γλώσσα των ποντίων αδελφών, αυτή την αναλύωτη χρυσή ελληνική γλώσσα, χωρίς το ήθος τους και την πίστη τους για ζωή. Πόντι αδελφοί που λησμονήθηκαν, έστω και αργά, η Βουλή των Ελλήνων στις 24 του Φλεβάρι το 1994 αναγνώρισε τη γενοκτονία από τους Νεότουρκους και Κεμαλιστές, κυρίως κατά την περίοδο που έγινε, κυρίως κατά την περίοδο του 16-23, ορίζοντας, όπως ακούσαμε, την ημέρα της 19ης του Μάη ως μνήμη. Αλλά τούτο δεν είναι αρκετό. Το ποντιακό ζήτημα, και όχι μόνο ως γενοκτονία, θα πρέπει να τεθεί και στις διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, ως χρέος όλων των απανταχού Ελλήνων. Το δείγμα αυτής της βραδιάς, αυτής της συνάντησης, όχι αυτής της βραδιάς, είναι η απόφαση του Κοινοβουλίου της Νότιας Αυστραλίας, που μόλις πρόσφατα, στις 30 Απριλίου του 2009, ανεγνώρισε ως γενοκτονία τις σφαγές των Αρμενίων, των Ελλήνων του Πόντου και των Συρίων Ορθοδόξων, αλλά και των Ασσυρίων Ορθοδόξων. Ήταν μια τολμηρή εισήγηση του εισαγγελέα και Υπουργού Δικαιοσύνης και Υπουργού Πολυπολιτισμού της Νότιας Αυστραλίας, του εντιμότατου Άτκινσον. Ήταν μια προσπάθεια, και είναι μια προσπάθεια που είναι χρέος όλων μας, για να αναγνωρίσει η Τουρκία το δικαίωμα, το τουρκικό καθεστώς, όχι ο τουρκικός λαός, το δικαίωμα κάθε λαού που κατοικεί εκεί να ζει με βάση την πίστη του, τα πιστεύω του, την ιστορία των προγόνων του. Αδελφοί μου, είναι βέβαιο ότι η ποντιακή ψυχή δεν μπορεί να σβήσει. Καίει και θα καίει φωτεινά στις καρδιές και στα σπίτια όλων των Ελλήνων, όλης της φιλίου. Σας ευχαριστώ. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Σωματείου Φάρος Ποντίων Πατρών, κύριο Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα σας. Σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, κύριοι βουλευτές, κύριοι νομαρχιακοί εκπρόσωποι, δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι συλλόγων, αγαπητοί φίλοι και πατριώτες. Για ένα δυναμικό κομμάτι του ελληνισμού όπως είναι η Πόντη, επί πολλές δεκαετίες υπήρξε λήθη, άγνοια, ιστορική παραχάραξη, μία οργανωμένη προσπάθεια απόκρυψη της μνήμης. Όλη η διαδρομή τους από το μύθο στην πραγματικότητα, από τον Ιωάσονα στο Χρυσόμαλο Δέρας, το ταξίδι του Ηρακλή στον Εύξηνο, την περιπλάνηση του Οδυσσέα στη χώρα των Κυμμυρίων, το γεωγράφο Στράβωνα, το διηγενή Εξινόπης, την απικία της Μιλήτου, την αυτοκρατορία της Τραπεζούντος μέχρι το Μετροπολίτη Χρύσανθο, τον Σαντέο Καπετάν Ευκλήδη, τα τάγματα εργασίας και τις λευκές φορείς γενοκτονίας από το Μουσταφάλ Κεμάλ, σιωπήθηκαν, παραχαράκθηκαν, έμεινε μία μικρή παράγραφο στην επίσημη ιστορία. Ο ελληνισμός του Πόντου δοκίμασε όλες τις κατηγορίες όπως αυτές αναφέρονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ως πράξη γενοκτονίας, έστω και αν μερικές δεκαετίες πριν η νομική τους θεώρηση. Ο γενοκτόνος δεν εξεντώνει μία ομάδα για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που είναι. Σκοπός της δράσης είναι να καταστρέψει μερικά ή ολικά μια συγκεκριμένη ομάδα που χαρακτηρίζεται ως εθνική, εθνοτική, φιλετική ή θρησκευτική. 350.000 Έλληνες υπήρξαν θύματα της τουρκικής βαρβαρότητας σε εκείνο το Auschwitz εν ροή, γενοκτονία αλλά Τούρκα, κατά τον καθηγητή Πολυχρόνια Νεπεκίδη. Η ελλαδική ήταν στη Μικρά Ασία οδήγησε στην έξοδο από τις πατρίδες της Καθημάς Ανατολής και στη δημιουργία της ποντιακής διασποράς. Η μέρα της 19ης Μάη, η μέρα κατά την οποία το 1919 άρχισε η δεύτερη φάση εξόδου του ελληνισμού στις εσκατίες του,
εκεί στον Πόντο, μας υποχρεώνει να μην σταθούμε σιωπηλοί μπροστά σε μία από τις τραγικότερες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας μας. Μας υποχρεώνει να θυμηθούμε, να κατανοήσουμε τα γεγονότα και να προσδιορίσουμε την εθνική μας στάση. Και από τη διεθνή κοινότητα ζητάμε απλά να κινείται αυτή με γνώμονα τις οικουμενικές αρχές του δικαίου και της ηθικής. Εμείς το δικαίωμα στη μνήμη και στον Πόντο για τους αδικοχαμένους προγόνους το θεωρούμε αυτονόητο και αναφέρετο. Αντλούμε χωρίς εμπάθεια διδάγματα, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με αξιοπρέπεια το ιστορικό μας παρελθόν και με δύναμη ζωής για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ομιλία από τον Αρχιμανδρίτη Πατήρ Χρύσανθο Στελάτο με θέμα «Οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου». Σεβασμιότατε Επιμενάρχα, της Θεοφρουρίτου Αποστολικής Εκκλησίας των Πατρών, κύριε Βουλευτέ, κύριε εκπρόσωποι του Κυρίου Νομάρχου, του Κυρίου Δημάρχου και λοιπόν αρχών και φορέων, κύριε Πρίτανη, κύριε Πρόεδρε του ΑΤΕΗ, κύριε πρώην Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητοί αδελφοί, με πολύ χαρά απεδέχτην την πρόταση του Σωματείου Φάρος Ποντίων Πατρών και των συνδιοργανωτών της παρούσης εκδηλώσεως, δια να ομιλήσω επί τη επιτείω της συμπληρώσεως 90 χρόνων από την γενοκτονία και τον ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου. Στρέφοντας το βλέμμα μου στα τραγικότατα γεγονότα του 1919, αισθάνομαι βαθιά συγκίνηση, καθώς πνευματικοί δεσμοί με συνδέουν με τον μακαριστό Μητροπολίτη Τραπεζούντος κυρών Χρύσανθο, τον δικό σας δεσπότη του Πόντου και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Πατρών, κυρός Νικόδημος, ο προκάτοχός σας Επτεπιμενάρχα, ως γνωστόν εχρημάτισε αρχιδιάκονός του εις την Ιερά Αρχιεπισκοπή των Αθηνών και διακατεχόταν πάντοτε από αισθήματα σεβασμού και ευγνωμοσύνης προς Αυτόν. Κατά την ημέρα της μοναχικής μου κουράς μου είπε: «Παιδί μου, θα σου δώσω το όνομα του γεροντά μου, του Αποτραπεζούντος Χρυσάνθου, του πρίγκιπα της Ορθοδοξίας, που κουβαλούσε στην ψυχή του όλο τον πόνο των ξεριζωμένων του Πόντου». Δύσκολο να βρεθούν λόγια άξια να περιγράψουν το μέγεθος του πόνου αυτού. Μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως το 1453 και της Τραπεζούντας το 1461, το ελληνικό στοιχείο του Πόντου διώκεται ανελέητα. Οι Τούρκοι μεταχειρίζονται κάθε μέσο για να εξαφανίσουν την ελληνική γλώσσα, την ορθόδοξο πίστη και τις ελληνορθόδοξες παραδόσεις. Εκμεταλλευόμενοι την φτώχεια, την πείνα, το κρύο και την απόγνωση των ταλέπορων χριστιανών, προσπαθούν ακατάπαυστα, μεταχειριζόμενοι τη βία και τον τρόμο, να πετύχουν τον αφελληνισμό και εξισλαμισμό των Ελλήνων του Πόντου. Αλλεπάλληλες και εξοντωτικές επιχειρήσεις
βρίσκονται στο αποκορύφωμα της αγριότητος και του μίσους τους. Το οργανωμένο σχέδιο της γενοκτονίας των ποντίων περιλαμβάνει τάγματα εργασίας που στην ουσία αποτελούν τάγματα θανάτου και δραματικό εκτοπισμό κάτω από προσχεδιασμένες άθλιες και εξοντωτικές συνθήκες. Χωριά ολόκληρα και πολιτείες ξεκληρίζονται, ατιμάζονται και καίγονται. Πολλοί αντιστέκονται στις οθωμανικές πιέσεις και αψηφούν τους κινδύνους. Πολλοί πεθαίνουν μαρτυρικά μετά από φρικτούς βασανισμούς και συγκαταρρυθμούνται στον έφος των Αγίων της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας ως νεομάρτυρες, όπως οι Άγιοι Ιωάννης, Ιορδάνης και Σιμεών οι Τραπεζούντιοι. Κάποιοι λύγησαν κάτω από το βάρος των πιέσεων και εξισλαμίστησαν. Ήταν τόσο δυσβάστακτο το φορτίο που κλήθηκαν να υπομισθούν, ώστε μόνο αυτοί που διαφύλατον ακεραία και ανώθευτον την πίστη μπόρεσαν να αντέξουν. Υπήρξαν όμως και μια τρίτη κατηγορία ποντίων. Όσο οι βίαιοι εξισλαμισμοί και οι απάνθρωπες ταπεινώσεις συνεχίζονταν, βρήκαν το δικό τους δρόμο επιβίωσης. Ο Χριστός στην καρδιά και ο Μωάμεθ στα χείλη. Δύο σύμβολα θρησκευτικά. Ο Τίμιος Σταυρός, σύμβολο της πραγματικής, της αληθινής θρησκείας στα κρυφά, και το Μισοφέγγαρο, σύμβολο της τυπικής θρησκείας στα φανερά. Φανερά ήσαν Τούρκοι, μουσουλμάνοι, και στα κρυφά Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί που προσδοκούσαν την Ανάσταση του γένους. Η επίσημη Εκκλησία κρατά στάση ανεκτική. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η Εκκλησία είναι ιατρείο και φιλόστοργος πνευματική μητέρα. Δεν κάνει ποτέ την παραμικρότερη υποχώρηση στις αρχές της, στα πιστεύω της, γιατί αυτό θα εσήμενε ενώθευση του Ευαγγελικού μηνύματος. Αγκαλιάζει όμως με στοργή τον αδύναμο και αμαρτωλό άνθρωπο με ένα και μοναδικό σκοπό, να τον σώσει. Είναι ασύλληπτο να φανταστεί κανείς σήμερα πως μπόρεσαν και διατήρησαν επιγενές το κρυφό, το μυστικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής πιστεώς τους, όταν ξέρουμε πως το Κοράνι μιλά ρητά για τους αποστάτες και ορίζει ως τιμωρία τον ταπεινωτικό θάνατο. Δημιούργησαν μια χριστιανική εκκλησία υπό την γην, διατηρώντας μυστικά τους τύπους και την ουσία της αληθινής τους λατρείας, έχοντας τα υπόγεια των σπιτιών τους σε σκοτεινά κελάρια και σπηλιές, τις άγιες και ιερές εικόνες του Αφέντη Χριστού, της Κυράς της Παναγιάς, των Αγίων και το καντήλι. Όλοι είχαν δύο ονόματα, ένα χριστιανικό και ένα τούρκικο. Τηρούσαν με ευλάβεια τις χριστιανικές νηστείες, έκαναν μυστικά τους γάμους τους, βάφτιζαν κρυφά τα παιδιά τους, και αυτό αποδεικνύεται από κώδικες των ιερών μονών του Πόντου που συχνά χρησίμευαν ως μητρώα βαπτίσεων. Επειδή καλύτερα από οποιαδήποτε ανάλυση ομιλούν τα ίδια τα γεγονότα, αξίζει, σεβασμιότατε, σεβαστοί μου πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, να αναφέρουμε ένα αληθινό περιστατικό, τρανή απόδειξη της βαθιάς πίστεως των κρυπτοχριστιανών. Κατά την περίοδο
του συστηματικού διωγμού των συμπαγών ελληνικών ορθοδόξων χριστιανικών πληθυσμών των Λαζών, αναφέρει η παράδοση ότι στην περιοχή του Όφεως εξισλαμίστησαν όλοι, δυστυχώς, μαζί με τον επίσκοπό τους, ονόματι Αλέξανδρο, που ονομάστηκε Ισκεντέρ Πασά και τοποθετήθηκε στο ανώτατο αξίωμα του Βαλή, γενικού διοικητή της Τραπεζούντος. Σε μερικά απόκριμνα και αποκομμένα από τον κόσμο μέρη της ευρύτερης περιοχής κατέφυγαν οι κρυπτοχριστιανοί, κλωστοί, όπως τους έλεγαν οι συμπατριώτες σας οι Πόντιοι. Χωμένοι βαθιά στα βουνά και στις χαράδρες, οργανωμένοι σε μικρά χωριά, ακολουθούσαν και εφάρμοζαν κρυφά με ευλάβεια και πίστη τις παραδόσεις και τις επιταγές της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Κάποτε, σε ένα από τα μικρά αυτά χωριά των κρυπτοχριστιανών, συνέβη το εξής περιστατικό. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να σας το πω. Μετά τη συμπλήρωση 3 χρόνων από το θάνατο κάποιου συγχωριανού τους, οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν κατά τα έθιμα γύρω από το μνήμα του νεκρού για να κάνουν ανακομιδή των λειψάνων του. Έντρομοι ανακάλυψαν το νεκρό σώμα άλλοτο και κατάμαυρο. Τους κατέλαβε τότε φόβος και απορία για το τι μέλη γενέστε. Σύντομα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι χρειαζόταν να βρεθεί κάποιος δεσπότης για να διαβάσει την ευχή της συγχωρήσεως, ώστε να λιώσει ο νεκρός και να αναπαυθεί η ψυχή του. Αναρωτιόνταν πού θα έβρισκαν δεσπότη μέσα στα δύσκολα και πέτρινα κοινά χρόνια του διωγμού της πίστεώς τους και με ποιον τρόπο θα τον έφερναν στο απομακρυσμένο τους χωριό. Τότε κάποιος χριστιανός θυμήθηκε τον Ισκεντέρ Πασά, τον δεσπότη που αλλαξοπίστησε. «Ας πάμε να τον παρακαλέσουμε», είπαν, «να έρθει και να διαβάσει την ευχή της συγχωρήσεως, μιας που η χάρη της ιεροσύνης δεν χάνεται από τον άνθρωπο, αλλά τον ακολουθεί παντοτινά και σε αυτή και στην άλλη ζωή». Με το θάρρος της παλιάς τους γνωριμίας στέλνουν μία επιτροπή στην Τραπεζούντα και ζητούν να δουν τον Βαλή για σοβαρό ζήτημα του τόπου του. Τον βρήκαν να τρώει και να πίνει σε συγκέντρωση των αρχόντων του τόπου. Θαρετά του εξήγησαν μπροστά στους άλλους πασάδες πως το χωριό τους ξέθαψαν ένα νεκρό, άλλοτο και χρειάζονται κάποιο δεσπότη να του διαβάσει τη συγχωρετική ευχή. «Εσύ», του είπαν, «ήσουν κάποτε δεσπότης και η χάρη του Θεού δεν χάνεται από πάνω σου. Σε παρακαλούμε, έλα να μας βοηθήσεις, γιατί αλλιώς όλοι θα ξεσπιτωθούμε από το φόβο και θα φύγουμε μακριά από το χωριό μας». Ο εξωμότης δεσπότης άρχισε να γελά. Ξεκαρδισμένος ηρωνεύτηκε την πίστη τους. «Αγράμματι, πιστεύετε τέτοια παραμύθια?» Παρακαλώ, θέλω να δώσετε πολύ 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 προσοχή. Η ιστορία επαναλαμβάνεται με άλλα πρόσωπα. «Γίνονται τέτοια πράγματα στις ημέρες μας?» Πού ακούστηκε με μια ευχή να λιώσει ο πεθαμένος? Οι άνθρωποι τότε δεν απογοητεύτηκαν. Άρχισαν τα παρακάλια. 4 μέρες είναι ασκέπαστος Πασά μου. Τα σανίδια και τα ρούχα του έλειωσαν. Μόνο το σώμα του παραμένει άλλοτο. Τι λόγο θα δώσουμε στους υπόλοιπους κατοίκους αν γυρίσουμε πίσω άπραγοι, χωρίς εσένα?»
βλέποντας την επιμονή του Σοβαλής, συγκατατέθηκε να πάει στο χωριό με σκοπό να εμπέξει τα θεία και να διακομωδήσει τη χριστιανική θρησκεία, αποδεικνύοντάς τους πως η ιεροσύνη και οι ευχές της Εκκλησίας είναι πράγματα ψεύτικα και ανίσχυρα. Πήρε την ακολουθία του και ταξιδεύοντας μέσα από βουνά και απόκρημα μονοπάτια έφτασε στο χωριό. Μαζεύτηκαν όλοι γύρω από το ανοιχτό μνήμα. Ορθόδοξοι χριστιανοί και μουσουλμάνοι στάθηκαν έντρομοι πάνω από το κατάμαυρο σώμα. «Άντε τώρα», λέει ο Ισκεντέρ Πασάς, ο πρώην δεσπότης ο Αλέξανδρος, «ελάτε να διαβάσουμε την ευχή που θέλετε». Άρχισε περιπεκτικά, κρυφογελώντας, να λέει τη δεσποτική ευχή της συγχωρήσεως που τη γνώριζε απ' έξω. Πόσες φορές, σεβασμιότατε, δεν θα έχουν καλέσει και εσάς για να διαβάσετε την ανάλογη ευχή σε παρόμοια περίπτωση. Επανέρχομαι. Όταν έφτασε η φράση προς το τέλος της ευχής «και έστω συγκεχωρημένος και εν τον αιών και τον μέλλοντι», αυτομάτως ο άλλοτος νεκρός διαλύθηκε και έμειναν μόνον τα οστά του καθαρά και κατάλευκα. Από παντού ακουγόταν το «Κύριε ελέησον», «Κύριε ελέησον», «Κύριε ελέησον». Βλέποντας ο Βαλής το θαύμα, «Ω τον θαυμασίον σου Κύριε, ήλθε εις εαυτόν». Πώς θα φέρνει ο Θεός τα πράγματα στη ζωή μας. Με γοερές κραυγές και κλάματα χτυπούσε το στήθος του και οριόταν. «Τι έκανα ο άθλιος, πως πούλησα την ψυχή μου στο σατανά, πως αρνήθηκα τον αληθινόν Θεόν, πως πρόδωσα τον Κύριόν μου, τον εσταυρωμένον και αναστάντα Χριστό. Τι λόγο θα δώσω ο τρισάθλιος, ο εξωμότης, στον Κύριόν μου εν ημέρα κρίσεως. Συγχώρεσέ με Κύριε που σε αρνήθηκα και παρέσυρα και το λαό που μου εμπιστεύτηκε στην πλάνη μου». Βλέποντάς τον η ακολουθή του να φωνάζει έτσι, τον προστάζουν να συνέρθει, μα αυτός όλο και περισσότερο φωνάζει και κλαίει και θρηνεί. Τότε λένε οι στρατιωτικοί, «Του Βαλή το στόμα δεν κρατείται πια κλειστό, πρέπει να σοπάσει μια για πάντα». Ένας τους τραβά τη χατζάρα του και του κόβει το κεφάλι. Σώμα και κεφάλι μαζί πέφτουν μέσα στον ήδη ανοιγμένο τάφο. Οι Τούρκοι τότε φεύγουν βιαστικοί, διατάζοντας τους κατοίκους να μην διαδώσουν το περιστατικό. Πάνω στο διπλό τάφο οι χωρικοί ρίχνουν χώμα και προσθέτουν δακρυσμένοι ένα σταυρό με το όνομα του επισκόπου τους, με το όνομα του μεταεννοημένου δεσπότη τους. Του Αλέξανδρου, του μάρτυρα της Ορθοδοξίας του Πόντου. Η πρώτη ιστορία. Σας είπα, πιέζω τον εαυτό μου για να κρατηθώ για αυτά τα γεγονότα που θα σας αναφέρω. Το σύγχρονο μαρτυρολόγιο του Πόντου είναι γεμάτο από ανάλογα περιστατικά. Χιλιάδες περιστατικά έχουν καταγραφεί. Η προθυμία των κρυπτοχριστιανών να μαρτυρήσουν όταν το μυστικό τους αποκαλυπτόταν αποτελεί περίτρανη απόδειξη της βαθιάς ριζωμένης πιστεώς τους. Άντρες, γυναίκες και μικρά παιδιά τότε
βρίσκουν το θάρρος της ομολογίας. Ας δούμε ένα ακόμα εξίσου συγκινητικό περιστατικό. Ο εξαγριωμένος Σερίφαγας χειρονομούσε απειλητικά. Κράβγαζε, ύβριζε ανάμεσα στις πέντε συζύγους του που στεκόνταν περίτρομες τριγύρω του. Θέλω να μου πείτε ποια ήτανε και δε με μέλη. Θέλω να μου τα μαρτυρήσετε, γιατί αλλιώς θα σας φάξω όλες. Το ακούτε? Αλλά οι χανούμισες σιωπούσαν, μη τολμώντας ούτε το βλέμμα τους να σηκώσουν να ειδούν τον αφέντη τους. Τι είχε συμβεί και ήταν τόσο εξαγριωμένος ο Αγάς? Στα διαμερίσματα των γυναικών του, σε κάποια γωνία, είχαν βρεθεί φλούδια κόκκινου αυγού. Τα είδε ο Αγάς και αντιλαμβάνεστε, έγινε θηρίο. Υποπτεύτηκε ότι κάποια από τις πέντε γυναίκες του ήταν κρυπτοχριστιανοί και γιόρτασε το Πάσχα μαζί με τους γιαούριδες. Οι υποψίες του Αγά δεν ήσαν αβάσιμες. Πράγματι, μία από τις γυναίκες του, η Ζεϊνέπ, η ωραιότερη, ήταν κρυπτοχριστιανή. Κάθε χρόνο το Πάσχα της έστερναν κρυφά η μάνα της κόκκινα αυγά, σαν χαιρετισμό της πραγματικής θρησκείας της, σαν ανάμνηση ιερή και ελπίδα γλυκιά. Ναι, το Πάσχα μας, η Ανάστασή μας, είναι η γλυκιά μας ελπίδα. Και ολόκληρη η πίστη μας εδράζεται ακριβώς επάνω σε αυτό το γεγονός της Αναστάσεως. Επάνω στο κενό μνημείο, επάνω στον άδειο τάφο. Ποτέ μια λέξη της, μια κίνηση δεν την πρόδωσε. Δεν γέννησε την παραμικρότερη υποψία. Και να τώρα, τα μικρά εκείνα φλούδια του κόκκινου αυγού έμελε να αποκαλύψουν το μυστικό της. Και κοντά σε αυτήν κινδύνευαν και οι άλλες γυναίκες. Μάταια προσπαθούσε να θυμηθεί τα όσα της είχε διηγηθεί η μάνα της για τους μάρτυρες της πίστεώς μας και για την λαμπρή αμοιβή που τους περιμένει στον ουρανό. Δεν αισθανόταν τον εαυτόν της ικανό να σηκώσει τον σταυρόν του μαρτυρίου και η καρδιά της χτυπούσε δυνατότερα. Η θρήνη της ήσαν θλιβερότερη από τους θρήνους των άλλων γυναικών. Ο Αγάς έβαλε κατά νου ένα σατανικό σχέδιο για να αποκαλυφθεί ποια από τις πέντε είναι οι κρυπτοχριστιανοί. Παίρνει το ιερότερο σύμβολο των χριστιανών, τον Τίμιον Σταυρό, και απαιτεί από τις πέντε γυναίκες να τον βεβηλώσουν, φτύνοντάς τον. Πέρασαν λίγες στιγμές χωρίς καμία να προχωρήσει. Ο Αγάς της απείλησε τότε με το όπλο. Στη θέα του όπλου μία από αυτές προχώρησε ένα βήμα, ύστερα κι άλλο. Παρόλο όμως που ήταν γνήσια μουσουλμάνα, περισσότερο φόβο της προξένησε ο Σταυρός, ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού μας, παρά το όπλο. Η φωνή του Αγά την ανάγκασε να πλησιάσει ακόμα. Τώρα βρισκόταν μπροστά στον Τίμιο Σταυρό. Κάθε της βήμα ήταν και μια μαχαιριά στην καρδιά της χριστιανής. «Τι στέκεις λοιπόν?» την πρόσταξε άγρια ο Αγάς και ύψωσε το όπλο. Με ένα βήμα η χριστιανή βρέθηκε μπροστά και άρπαξε τον Τίμιο Σταυρό και ψέλησε. «Μνήσθητή μου, Κύριε, όταν έρθει σε τη βασιλεία σου». Τα μάτια της βούρκωσαν και έτρεχαν σαν ποτάμι. Ο Αγάς στάθηκε για μια στιγμή αναποφάσιστος. Ύστερα ένας πυροβολισμός συγκλώνησε την αίθουσα. Ταυτόχρονα ακούστηκε κρότος σώματος που πέφτει στο πάτωμα. Σε λίγο
όταν διαλύθηκε ο καπνός, φάνηκε κάτω ξαπλωμένη. Όχι πια η Ζαϊνέπ, η σκλάβα του Αγά, αλλά η φωτεινή, η ορθόδοξη χριστιανή, η βαπτισμένη εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του μόνου αληθινού τριαδικού μας Θεού, η βαπτισμένη κρυπτοχριστιανή. Το μαρτύριο της αποκριφίας που συνεχίζεται ως τις μέρες μας αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά επίσημα το 1856. Οι χριστιανοί του Πόντου, εκμεταλλευόμενοι την έκδοση του Σουλτανικού Διατάγματος Χάτι Χουμαγιούν, που υποσχόταν θρησκευτική και πολιτική ελευθερία σε όλους τους υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, συγκεντρώθηκαν το Μάρτιο του 1857 στη Μονή της Θεοσκεπάστου και εκεί ορκίστηκαν να αγωνιστούν ως την τελική νήση, ως την τελική νίκη, αψηφώντας την εξορία, το θάνατο και άλλα βασανιστήρια με τα οποία εκβίαζαν οι τουρκικές αρχές. Η Επιτροπή συνέταξε και ένα επιτροπικό γράμμα που στάλθηκε σε όλες τις πρεσβείες των μεγάλων δυνάμεων, στο Πατριαρχείο και την Υψηλή Πύλη, ομολογώντας περίτρανα την πίστη των επιαιώνων κρυπτοχριστιανών. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η Δυναμική Επιτροπή πέτυχε να αναγνωριστούν οι πρώτοι κρυπτοχριστιανοί ως χριστιανοί. Ολόκληρα χωριά, αγαπητοί μου, το ένα μετά το άλλο, αποκάλυπταν το μυστικό που έκρυβαν τόσους αιώνες. 30.000 κρυφοί χριστιανοί καταγράφηκαν από τις επιτροπές που είχαν δημιουργηθεί το 1857 από τις τοπικές αρχές σε συνεργασία με τους αντιπροσώπους των μεγάλων δυνάμεων και των χριστιανών του Πόντου. Συγκινητικές στιγμές διαδραματίζονταν κατά τη διάρκεια των απογραφών αυτών. Χαρακτηριστικό είναι ένα περιστατικό που διασώζει απόγονος κρυπτοχριστιανού ιερέως. Στην έδρα της επαρχίας Τσεβιζλίκ, σε απόσταση 27 χιλιομέτρων από την Τραπεζούντα, εγκαταστάθηκε σύμφωνα με τον νόμο μειχτή επιτροπή, της οποίας τα μέλη ήσαν ο έπαρχος, ο στρατιωτικός διοικητής και ο τοπικός θρησκευτικός ηγέτης των μουσουλμάνων που ονομαζόταν Μολά Βαΐζογλου. Στην επιτροπή αυτή προσέρχονταν οι κρυπτοχριστιανοί των γειτονικών χωριών από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου. Δήλωναν ότι είναι χριστιανοί και γράφονταν και με το χριστιανικό τους όνομα στα μετρώα δίπλα στο παλιό τουρκικό τους όνομα. Την τελευταία μέρα της προθεσμίας των δηλώσεων, όταν διαπιστώθηκε ότι κανένας άλλος δεν περίμενε να εγγραφεί με τη Δύση του Ηλίου, ο έπαρχος ετοιμάστηκε να υπογράψει και να σφραγίσει το σχετικό πρακτικό. Τότε ο Μολά Βαΐζογλου του είπε: «Μη βιαστείτε, περιμένετε παρακαλώ». «Τι να περιμένουμε», απάντησε ο Καϊμακάμης, «αφού ο ήλιος έδισε και δεν έμεινε κανένας». «Με συγχωρείτε», είπε ο σαρικοφόρος Μολάς, «έμεινε ένας και αυτός είμαι εγώ». Και έκπληκτοι οι παραβρισκόμενοι Τούρκοι είδαν τον αντιπρόσωπο του Μωάμεθ να βγάζει το έμβλημα της μουσουλμανικής ιεροσύνης, το σαρίκι του, να το τοποθετεί πάνω στο γραφείο του επάρχου και απευθυνόμενος στο γραμματέα της Επιτροπής να του λέει:
γράφε Γεώργιος Κυριτόπουλος, επάγγελμα ιερέας. Ήταν ιερέας του αληθινού Θεού, ιερέας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η Νεοτουρκική Βουλή αναγκάστηκε το 1910 να αναγνωρίσει μια μεγάλη κατηγορία κρυπτοχριστιανών ως γνησίους χριστιανούς. Όχι όμως όλους, αφού και πάλι οι περισσότεροι στάθηκαν άτυχοι, γιατί δεν πρόφτασαν να ξεμπερδέψουν από τα κλιμάκια της ανατολίτικης γραφειοκρατίας. Η αναπάντεχη έκβαση των ιστορικοπολιτικών γεγονότων, όπως του κριτικού ζητήματος και των Βαλκανικών πολέμων, που έφερε αντιμέτωπες την Ελλάδα και την Τουρκία, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο Μικρασιατικός πόλεμος και η αναγκαστική ανταλλαγή, βρήκε τους κρυπτοχριστιανούς απροετοίμαστους. Το δικαίωμα που τους έδινε θεωρητικά ο νόμος του 1910 δεν πρόφτασαν να τον αξιοποιήσουν και να τον εκμεταλλευτούν. Η φοβερή διωγμή και η συστηματική γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού αυτής της περίοδου ανάγκασαν τους κρυπτοχριστιανούς να μεταθέσουν την αποκάλυψη και την αλλαγή των ονομάτων και της θρησκείας τους για τις ήρεμες ημέρες που δυστυχώς δεν ήρθαν ακόμη. Έτσι η ανταλλαγή των πληθυσμών που έγινε με βάση μόνο τη θρησκεία τους βρήκε από την άλλη πλευρά, αφού ήσαν καταγεγραμμένοι μονάχα με τα τουρκικά τους ονόματα. Μια γυναίκα, πρόσφυγας από την Τραπεζούντα, ζήτησε λίγο πριν πεθάνει από έναν ανιψό της να ταξιδέψει στον πονεμένο Πόντο και να αναζητήσει τον Κωστή, το παιδί που έχασε μέσα στον τρομερό διωγμό. Ποτέ αυτή η γνήσια Ελληνίδα του Πόντου δεν ξέχασε τον Κωστή της. Η φωτογραφία του μωρού ήταν φυλαγμένη στο εικονοστάσι μαζί με τα Άγια και τα Ιερά εικονίσματα και το κρεμαστό καντήλι που είχε φέρει από την πατρίδα. Σας ενθυμούμε, σεβασμιότατε, σε ανάλογη εκδήλωση να πείτε ότι οι Μικρασιάτες και οι Πόντιοι άφησαν τα χρυσαφικά τους, άφησαν τα τιμαλθή τους και έφεραν εδώ την πίστη τους, τα Άγια Λείψανα, τις θαυματουργές εικόνες. Αυτή είναι η ευσέβεια, η γνησία των ευλογημένων ανθρώπων του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Τον παρακαλούσε να ψάξει εκεί στο τζάκι του σπιτιού, σε μια τρύπα καλυμμένη με τούβλο και σοφά, εκεί και κρύψει φεύγοντας αυτή η γνησία Ελληνίδα του Πόντου ένα κουτί με τα χρυσαφικά της και το χρυσό σταυρό του Κωστή. Να αφήσει τα χρυσαφικά ήθελε μόνο το χρυσό σταυρό του μωρού. Δεν ήθελε τα άλλα χρυσαφικά που υπήρχαν μέσα στο κουτί. Μόνο το χρυσό σταυρό. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολη ήταν αυτή η αποστολή. Και ο ανιψός της καταγράφει την εμπειρία του. Με τη βοήθεια του διαγράμματος της και αγωνία ανακατεμένη με φόβο, βρήκα το σπίτι. Κύριε Πρόεδρε των Ποντίων, που έχετε επισκεφτεί τον Πόντο, κρατώντας τις αναμνήσεις των δικών σας ανθρώπων, πιστεύω να έχετε αναζητήσει πολλά σπίτια των προγόνων σας. Πιστεύω θα έχετε δακρύσει πολλές φορές όταν εκεί γεννήθηκε ο πατέρας και η μάνα, ο παππούς και η γιαγιά που ξεριζώθηκαν. Ήταν δύσκολη η αποστολή και λέγει ο ανιψός. Χτύπησα την πόρτα. Μου άνοιξε μια γυναίκα. Της εξήγησα ποιος είμαι και τι ήθελα να δω σε αυτό το σπίτι.
Η συνεννόηση ήταν δύσκολη. Κατάλαβα όμως ότι δεν μπορούσε να με δεχτεί γιατί έλειπε ο άντρας της. Έλειπε στη δουλειά και το απόγευμα θα γύριζε. Πράγματι το απόγευμα ξαναπήγα στο σπίτι που είχα το σχεδιάγραμμα που μου είχε υποδείξει η θεία. Ένας εύσωμος άντρας με υποδέχτηκε. Του έδειξα τη φωτογραφία του μωρού και του είπα την επιθυμία της ξεριζωμένης γυναίκας. Με κοίταξε βαθιά στα μάτια, του εξήγησα την ιστορία με το θαμμένο κοτί και ότι η επιθυμία της θείας μου είναι να αφήσω όλα τα χρυσαφικά και να πάρω μόνο το χρυσό σταυρό, γιατί ήταν ο βαπτιστικός σταυρός του χαμένου κοστή της. Η ματιά του εξακολουθούσε να με τρυπάει βαθιά στα μάτια, στην καρδιά και στην ψυχή. «Εντάξει», είπε, «θα προσπαθήσω να δω τι μπορώ να κάνω. Περάστε αύριο παρακαλώ την ίδια ώρα». Την επόμενη μέρα πήγα ξανά στο σπίτι. Με περίμενε στο διάδρομο. Η γυναίκα του έλειπε. «Πάρτε το κουτί που μου ζητήσατε και να το δώσετε σε αυτή την κυρία». Άνοιξα το κουτί με συγκίνηση. Το σταυρουλάκι του Κωστή δεν βρέθηκε και ρώτησα, «Πού είναι το σταυρουλάκι?» «Να το σταυρουλάκι», μου απαντά, και έβγαλε από την τσέπη του ένα χρυσό σταυρό με μια χρυσή αλυσίδα που στο πίσω μέρος έγραφε «Κωνσταντίνος 1921. «Πάρτε όλα τα χρυσαφικά», μου είπε, «αλλά το σταυρουλάκι θα το κρατήσω εγώ». «Μα μήπως είστε κρυπτοχριστιανός?» ρώτησα δειλά. «Όχι ακριβώς», απάντησε κατεβάζοντας το βλέμμα του. «Προσέξτε, αλλά εγώ είμαι ο Κωστής. Εγώ είμαι ο Κωστάκης. Με παρεκάλεσε», λέγει ο Ανιψός, «αυτή η ιστορία να μείνει μεταξύ μας. Αλλιώτικα θα κινδύνευε η καριέρα των δύο παιδιών του, που ήταν μόνιμη αξιωματική του τουρκικού στρατού, αλλά και η δική του θέση ως διευθυντού του Τελωνίου». Επέμενε, «δεν έχει πια κανένα νόημα». Έφυγα χωρίς να πάρω τίποτε. Το κουτί και το περιεχόμενό του ανήκε σε αυτόν, στον Κωστάκη, στον Κωνσταντίνο, στο γιο αυτής της γνησίας Ελληνίδας του Πόντου. Όταν γύρισα στην Αθήνα, σκεπτόμουν πώς θα παρουσιάσω τα γεγονότα. Ο Θεός έλυσε με το δικό του τρόπο το πρόβλημα. Η γυναίκα είχε πεθάνει πριν από 10 μέρες. Δεν είχα άλλη επαφή με τον Κωστή. Δεν είχε πια νόημα. Αναρωτιούνται, τι είναι εκείνο που φέρνει Τούρκους μουσουλμάνους να προσεύχονται μαζί με τους λιγοστούς Έλληνες της πόλης στα χριστιανικά αγιάσματα? Μας λένε γέροντες αγιορείτες που πηγαίνουν στον Πόντο, που πηγαίνουν στην πόλη, που πηγαίνουν στις αλυσμόνητες, όχι στις χαμένες πατρίδες. Μας λένε πόσοι πηγαίνουν να προσκυνήσουν στον Άγιο Γιώργη του Κουδουνά, πόσοι πηγαίνουν στα ιερά προσκυνήματα, πόσοι επιζητούν την προστασία της Παναγίας, πόσοι ζητούν την προστασία του Αγίου Γεωργίου, πόσοι πίνουν και νύβονται με τα Άγια και Ιερά Αγιάσματα, πόσοι μπαίνουν κάτω από το πετραχύλι του ιερέα. Αυτοί οι αλόπιστοι, για να τους διαβάσει την παράκληση. Οι κρυπτοχριστιανοί του ηρωικού και ευλογημένου και αγιασμένου Πόντου δεν είναι μια ρομαντική ιστορία του παρελθόντος. Σεβασμιότατε, άγγελε της τοπικής μας εκκλησίας, εντιμότατοι άρχοντες,
Λαέ του Κυρίου ευλογημένε, λαέ του Πόντου ευλογημένε. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Έλληνες οφείλουμε ποτέ να μην λησμονήσουμε τον τρισευλογημένο Πόντο που συνεχίζει να δίνει Αγίους, μάρτυρες και νεομάρτυρες. Και αυτή την ημέρα από την πόλη του πρωτοκλήτου Αποστόλου Ανδρέου, του ιδρυτού της Εκκλησίας μας, αλλά και του Οικουμενικού μας Θρόνου και του Πόντου, στρέφουμε τις καρδιές μας στο βουβό προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά. Στρέφουμε τις καρδιές μας και τις ψυχές μας και τις ψάλουμε ευλαβικά. Σώπασε, κυρά Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι κυρά του Σουμελά, πάλι δικά σου, πάλι δικά μας θα'ναι. Ευχαριστώ από καρδίας. Το Προεδρείο του Φάρου Ποντίων, ευχαριστώ από καρδίας το Σεπτόπι Μενάρχη μας που με την άδειά του και με την ευλογία του απίφθηνα αυτούς τους πτωχούς αλλά τόσο συγκινητικούς λόγους. Μου δώσατε την ευκαιρία να μάθω περισσότερα για τον πανέμορφο, άγιο και ιερό τόπο των Πόντων. Ευχαριστούμε τον Αρχιμανδίτη Πατήρ Χρύσανθο Στελάτου για τη συγκινητική ομιλία του. Τραγούδι της αλυσμόνη της πατρίδας, η καμπάνα του Πόντου, από τους Τσαβδαρίδη Δημήτρη και Σπυριδονίδου Χρύσα. Να ηλίεμεν εσκέρχουνταν, να ηλίεμεν εφάνθαν, έμπραν πανικοδέσποινες, έμπρα και οι νυφάδες. Μυρολογούν οι κοκυρές και κλέγνε τα κορτσόπα και ακολουθούν οι αγούρ, οι γέρ και τα παιδόπα. Σίτα κλέγνε, σίτα νασίρ και σίτε καταρούνταν. Τα ράσο απαντιβοούν, τα κάμπους παφουκρούνταν. Εθαρείς και λαΐσκουνταν, θαρείς και λαταρίζνε. Εθαρείς και εκπάστανε και κίνα και σουμώνε. Να ηλίε μεν, να βάιε μεν, το μάτε μτω ελέγνε. Thank you.
δείξω μας τη δύναμις. Χριστέ, πίσον το θάμας, πίσω με πέτρινον κρεμόν, αμόν τα λογαστάρε. Πίσω με πράσινο λιβάδ, αμόν τα λιβαδία. Πίσω με ασάλευτον ρασίν, αμόν τον αεμ Παύλον. Να μη πορώ και πορπατώ, σον τόπον να απομένω. Από Θεού ξανέρχεψαν ακρούγνε τα καμπάνας, χωρίς δεσπότ διαταγήν και διάκου συνεργίαν. Καμπάνας μικρά και τραγνά, κρούγνε δοξολογίαν. Το έναν κρούει και τραγωδεί, το άλλο κρούει και κλαίει, κι ας όλων το τρανύτερον βαριαναστενάζει. Το έσαι ανθρώπς να κούγνατον, που παν να φτάει μετάνιας. Χρόνια έρθαν και πέρασαν, καιροί έρθαν και πάγνε, και η καμπάνα των τρανών αναμέν δίχως γλώσσαν. Εμπέν αέρας και βοά, άνεμος και μου γκρίζει. Αχ, εμπέν αέρας και βοά, αχ, εμπέν Αι, εμπνευστάς και
πέντε κατάρδας κλαίει. Εμπαίνε και το ράματα τη μέρα και τη νύχτα. Αι, εμπαίνε και το ράματα. Αι, εμπαίνε και Βυζαντινός χορός πολυφωνικής χοροδίας ιδρύθηκε το 1987 ως τέταρτο τμήμα του οργανισμού στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της πολυφωνικής για τη διάδοση και προβολή της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής στην πόλη του Πρωτοκλήτου και Πολιούχου Αγίου Ανδρέα, αλλά και στον ελληνικό και διεθνή χώρο γενικότερα. Από τον Οκτώβριο του 2000, τη χοροδία διευθύνει ο καθηγητής βυζαντινής μουσικής και πρωτοψάλτης Γιάννης Κότορος. Στεφή επιφανών μαρτύρων. Φάλαγγα Θεοστεφή επιφανών μαρτύρων. Σφαγίων αμωμών. Υπερ Χριστού τυφέντων προθύμος. Υπερ Χριστού τυφέντων προθύμος. Τον αγιόλεκτον συνασπισμών. Τον αγιόλεκτον. Oh.
πρεσβεύτε τιμήσομεν. Πνευματικώς τελέσαντες βοήσομεν αυτοίς. Πνευματικώς τελέσαντες βοήσομεν αυτοίς. Θράψατε θράσος αγαρινών των αθέων. Θράψατε θράσος αγαρινών των αθέων. Κερίσαστε λαόν ευσεβόφρονα. Κερίσαστε λαόν ευσεβόφρονα. Ευχές ημών. Ευχές. Περιστάσεως, ασύς περιστάσεως.
την πόλη κλαίει, καρδιά μου κλαίει. Φάρδιον κι αν ασθενάζει, τον αφούρτο βοηθά Παναγιά μου, τον αφούρτο τον αφουρτώνει το Σταυρό και τ' άλλο του Ευαγγέλιου κλαίει, καρδιά μου κλαίει. Καρδιόν κι αν ασθενάζει, πούτρι τούτου βοηθά Παναγιά μου, πούτρι τούτου του τρίτου το καλύτερο, την Άγια Τραπέζα μας κλαίει, καρδιά μου κλαίει. Καρδιόν κι αν ασθενάζει, μη μας την πα βοηθά Παναγιά μου, μη μας την πα, μη μας την πάρουν τα σκυλιά, μη μας τη μαγαρίσουν κλαίει, καρδιά μου κλαίει. Καλογέρι Κρητική και τρεις απ' τα γιονόρος καράσι εστεριώνανε, καράβιν εστεριώνανε με το Χριστός Ανέστη και με το Κύριε Λέησον και με το Κύριε Λέησον. Κάρτια βρουτζίνα, αν δεν εσυδερένιες, βανούν σκοινιά λυσίδωτα, βανούν σκοινιά λυσίδωτα, παλιά ζωγραφισμένα, στην πρίμνη βάζουν το σταυρό. Στην πλώρη βάζουν το σταυρό, στην πλώρη το βαγγέλιο και την παρθένα δεσποινά, και την παρθένα δεσποινά, στο μεσιάνο κατάρτι και ψάλαν το χερουβικό. Στην άσπρη θάλασσα, καρδιά μου, καρδιά μου, πέρασε υπερατίαν, κλαίει καρδιά μου, κλαίει. Καράβι λιλιερματωτών, καρδιά μου, καρδιά μου, έκπαστεν συμφραγγίαν, κλαίει καρδιά μου, κλαίει. Είχε να πεστραντελένους, καρδιά μου, καρδιά μου, ρώμεγα παλικάρια, κλαίει καρδιά μου, κλαίει. Λυγίσκονταν, συγκλίσκονταν, καρδιά μου, καρδιά μου, και σύρναν τα κόμματα.
οποία κλαίει, καρδιά μου κλαίει. Να λύε μας και δάε μας η τούρ την πόλε πέραν. Να λύε μας και δάε μας η τούρ την πόλε πέραν. Επέραν το βασίλωσκαν ελάγεν αυθεντία, επέρα το βασίλωσκαν ελάγεν αυθεντία. Μυρολογούν τα εκκλησιάς κλέγνε μοναστήρια, μυρολογούν τα εκκλησιάς κλέγνε τα μοναστήρια. Κι αγιάνες ο Χρυσόστομον κλαίει λερνοκοπάτε. Κι αγιάνες ο Χρυσόστομον κλαίει λερνοκοπάτε. Μην κλαις αγιάνε μου και μη λερνοκοπάσαι. Μη κλαις αγιάνε μου και μη λερνοκοπάσαι. Η Ρωμανή εν πέρασεν, η Ρωμανία επάρθεν, η Ρωμανία πέρασεν, η Ρωμανία επάρθεν. Η Ρωμανία πέρασεν, Άνθη και Φερνικιά. Η Ρωμανία πέρασεν, πάλι θα ξαναρθήσει. Το μίσος ξεψυχά, η λύρα το πολιορκεί, το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες στον πόντο. Καρά Ντενίζ το λένε τα αδέλφια της ψυχής. Δε χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα, την ελπίδα, συνεχίζουμε. Την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πονέσα. Την πατρίδα με χάσα,
κλάψα και πόνεσα, λύουμε κι αρρώθημο. Οι, 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 να ανασπάλω και πορώ. Λύουμε κι αρρώθημο. Ασπάλω και πορώ. Μίαν κι άλλον στη ζωή σω πεγάδι μ' συναυλή. Μίαν κι άλλον στη ζωή σω πεγάδι μ' συναυλή. Νέρο πόνας έπεινα. Και το μάτα με πλήνα, νερό πόνα σε πεινά. Οι, 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 και το μάτια με πλήνα. Τα ταφεία με χάσα, δε θάψα και νεσπέλα. Τα ταφεία με χάσα, δε θάψα και νεσπέλα. Τε με τέρτσα να στολώ. Οι, 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 και σω ψιόπο μ' κουβαλώ. Τε με τέρτσα να στολώ. Οι, 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 και σε ψιόπο μ' κουβαλώ. Μίαν κι άλλον στη ζωή σω πεγάδι μ' συναυλή. Μίαν κι άλλον στη ζωή σω πεγάδι μ' συναυλή. Νέρο πόνα σε πεινά. Οι, 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 και το μάτε με πλήνα. Νέρο πόνα σε πεινά. Οι, 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 και το μάτε με πλήνα. Εκκλησία σέρημα, μοναστήρα καντήλα. Εκκλησία σέρημα, μοναστήρα καντήλα. Πόρτας και παράθυρα. Οι, 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 έπαιμνα άκρα νύχτα, πόρτας και παράθυρα. Οι, 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 έπαιμνα άκρα νύχτα. Μίαν κι άλλο στην ζωή σω πεγάδι μ' συναυλή. Μίαν κι άλλον στην ζωή σω πεγάδι μ' συναυλή. Νέρο πόνα σε πεινά. Οι, 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 και το μάτε με πλήνα. Νέρο πόνα σε πεινά. Με πλήνα.
έντορ του στο παρκά και νεκίτιδε και πέμπνε μοναχό τσακτά και νεκά εγκαϊμανί έντορ του στο παρκά και νεκίτιδε και πέμπνε μοναχό τσακτά. Παρακαλούμε τον πατέρα Χρύσανθο και το χωράρχη του Βυζαντινού χορού, κύριο Κότορο, να παραμείνουν στη σκηνή. Πατέρα Χρύσανθο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Φάρος Ποντίων αισθάνεται την ανάγκη να δώσει τιμητικά την Παναγία του Πόντου, την Παναγία των Ποντίων, την Παναγία Σουμελά, ως ενθύμιο της σημερινής μας εκδήλωσης, στον πατέρα Χρύσανθο, ο οποίος δεν είναι μόνο ο πατέρας Χρύσανθος έτσι όπως τον ξέρουμε στην Πάτρα, στην κοινωνία μας, είναι για μας ο πνευματικός μας πατέρας, γιατί ο ίδιος είπε προηγουμένως ότι φέρει το όνομα του μακαριστού Χρυσάνθου. Για μας αυτό αποτελεί ιδιαίτερη τιμή. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι μας αγαπά και θα είναι βοηθός μας σε κάθε μας προσπάθεια. Το ίδιο τον αγαπούμε και εμείς και τον σεβόμαστε. Την Παναγία μας θα προσφέρουμε και στο χωράρχη τον κύριο Κότορο για τη συμμετοχή του σήμερα εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε όλα τα μέλη του Βυζαντινού χορού. Η Παναγία που μας φυλάει και μας ευλογεί στους αιώνες. Το ξέρουμε. Θα ακολουθήσει πολύ σύντομο πρόγραμμα από το χορευτικό τμήμα με τρεις παραδοσιακούς χορούς του Πόντου συμβολικά. Thank you.
Thank you.
Ποιητοί φίλοι, ευχαριστούμε και φέτος που ήσασταν μαζί μας να τιμήσουμε τη μνήμη των προγόνων μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.